Καλησπέρα σας από το γήπεδο του Πικερμίου. Πρώτη αγωνιστική για το μπασκετάκι Development 2 για τις ομάδες Escapers και Fast Break. Εδώ ο Μπουλαξής την πρώτη ρίμψη θα κερδίσει το φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές. Έστωσε το εμβολίο του Μίτσο Μπουλαξής, ένα από τα έμπειρα παιδιά των Fast Break. Escapers από την άλλη, πιο γρήγορη ομάδα θα λέγαμε, κάπως πιο αθλητική. Αλλά θα δούμε, 2-0 το σκορ με δύο βολές του Μπουλαξή. Το Escapers θα στοχίσουν και ο Μπουλαξής θα πάρει το rebound. Τσικλιτσίτς αστόχησε στο πρώτο του σουτ. Μαζαράκης εδώ θα κάνει το λάθος. Οι Escapers είναι στην επίθεση και θα κερδίσουν εδώ το φάουλ. Και αυτή τη φορά είναι η σειρά των Escapers να εκτελέσουν δύο βολές. Τον Μπομπότη. Άστοχο στην πρώτη βολή. Ένα-δύο. Τώρα έχει την μπάλα. Καλή εδώ η επιλογή από τους Fast Break με τον Αρβανιτέλη να αστοχεί. Ο Σιώκας εδώ θα αστοχίσει σε ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Πάρει το σουτ, θα στοχίσει. Ηλιάδης πήρε το εξωτικό rebound. Λάθος εδώ από τον Ηλιάδη, δεν πρόσεξε η πάσα του. Και οι Escapers είναι στην επίθεση. Ο Τσικλιτσίτς θα στοχίσει, θα βιαστεί νομίζω. Και ξανά η μπάλα στους Fast Break. Τρίες ακόμα οι δύο ομάδες, στο λίγο είναι το πρώτο μάτς της αγωνιστικής περίοδου. Άστοχος εδώ ο Μιωτάκης και στην επίδεση ξανά οι Escapers. Με τον Μανούρη, ξανά την μπάλα στον Σιώπκα, ο οποίος είναι και το μεγάλο φέρ των Escapers. Αστοχής όμως εδώ, εξωτικό rebound από τον Μανούρη και θα κερδίσει το φάουλ από τον Ηλιάδη. Δεύτερο ζευγάρι βολών για τους Escapers, για χειρός Μανούρη. Σκόρ μόνο από βολές έχουμε πάρει μέχρι τώρα, εδώ και 2 λεπτά που παίζεται μπάσκετ. Άστοχος και στις 2 βολές ο Μανούρης και Fast Break είναι στην επίθεση. Αρβανιτέλης έχει την μπάλα. Ο Μιωτάκης όμως δεν θα συνεργαστεί καλά με τον Αρβανιτέλη και έτσι η μπάλα είναι εκ νέου στους Escapers και στον Σιώπκα, ο οποίος θα το δείτε συνέχεια από τους συμπαίκτες του. Εδώ όμως θα εστοχίσει, όμως η προσπάθεια, 3-2. Πολύ όμως καλάθι από τον Σιώκα. Και συνεπίνεση τώρα η Fast Break. Ήλιο Μπουλαξής να κάνει μια ωραία assist στον Αρβανιτέλη. Μπάλα ξανά για τους Fast Break.
Αστόχο εδώ το σουτ από τον Παπαχρήστο. Σκόρει το μάλλον από τον Νιωτάκη και η μπάλα ξανά στους Escapers. Μανούρης. Σιόπια στροφοδοτήθηκε ξανά. Δύσκολο σουτ, άστοχο, rebound Ηλιάδη. 3-2 το σκορ παραμένει. 6 λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου. Φυλαξής, Ηλιάδης από εκεί που το αρέσει το σουτάρι, θα ευτοχίσει. 4-3. Κλασικό καλάθι από τον Ηλιάδη. Και Escapers στην επίθεση. Το κουλακί στο μπάλα. Λάθος, ο Σιόπκας θα κλέψει την μπάλα. Θα δώσει ωραία assist. Θα χάσει όμως το εύκολο καλάθι. Ο Ρομπότης πήρε όμως το εξαιρετικό rebound και νέα επίθεση είναι στους Escapers. Τρίποντο εύστοχο από τον Τάγκα. 6-4. Το πρώτο εύστοχο τρίποντο της αναμέτρησης. 6-4 μπροστά τώρα οι Escapers. Ωραία δημιουργία από τον Παπαχρήστο. Χάσει όμως το καλάθι ο Αρβανιτέλης. Ένα εύκολο καλάθι. Τάγκας τώρα. Μπομπότη. Μανούρης. Για τον Τσικλιτσί. Παρενέβη όμως η άμυλα των fast break. Σιόπκας θα κάνει το pull-up. Έχει ωραία άμυνα όμως εδώ. Fast break εδώ από Παπαχρήστο. Θα τρέξει στον εμβολιασμό. Θα κάνει και τη δύση. Πολύ όμορφο καλάθι. Πάρα πολύ ωραία καλάθι από τον Παπαχρήστο. Και οι fast break ισοφαρίζουμε. 6-6. Μανούρης τώρα με την μπάλα, ψάχνει στην παίξη, απέξει, τι θα κάνει. Εδώ κυκλίστηκε, καλή άμυνα από τους fast break. Θα βρεθεί όμως το ελεύθερο σουτ. Άστοχο, rebound ο Ηλιάδης. Παραμένει το 6-6 με 4 λεπτά για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Λάθος από τον fast break. Δεν θα το εκμεταλλευτούμε όμως οι Escapers. Αρκετά τα λάθη θα δώσουμε του αγώνα. Και εδώ ο Ηλιάδης δεν θα συγκρατήσει μπάλα. Κρύες οι δύο ομάδες. Αρκετά κρύες. Αλλαγές τώρα για τους Escapers. Είναι μια συνεννοησία τώρα μεταξύ γραμματείας και διαιτητών. Λογικά θα λυθεί σε λιγάκι. Πρώτο παιχνίδι της σεζόν και για τις δύο ομάδες για το πρωτάθλημα της Development 2. Κρύες όπως είναι λογικό. Θα δουν το ρυθμό τους όσο περνάει ο χρόνος. Το παιχνίδι συνεχίζεται, οι Escapers είναι στην επίθεση. Κερδίσει εδώ το φάουλ. Τους Escapers. Μπάλα είναι για τους fast break.
fast break. Εδώ οι Skippers είναι συνεχίζει με τον Σιόκα. Σταματόπουλο, το σουτάρι, θα στοχίσει. Rebound από τους fast break. Το οποίο θα ξεκινήσουν μια καινούργια επίθεση. Πάνω να πει το καλάθι, Σιόκας, θα διεισδύσει, πολύ όμορφο καλάθι, 1-6 για τους Skippers, πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη διαφορά για τους Skippers, το συν 3. Για να δούμε τώρα οι fast break αν έχουν απάντηση. Παπαθρίστος, θα στοχίσει ο Παπαθρίστος. Οι Skippers εδώ έχουν κυρία και ένα εύκολο καλάθι, το οποίο θα πετύχει ο Σταματόπουλος. 11-6, το 6-6 είναι 11-6 για τους Skippers, άρα έχουμε ένα mini σερί 5-0. Ας πρέπει οπωσδήποτε να πετύχουμε κάποιο καλάθι για να σταματήσουμε το ρυθμό του αντιπάλου τους. Λιωτάκης, Ηλιάδης Μπουλαξής, θα κερδίσει το φάουλ ο Δημήτρης Μπουλαξής. Αλλαγές για τους fast break. Μπουλαξή ετοιμάζεται για να εκτελέσει δύο βολές. Θυμίζουμε έχει ευστοχίσει το πρώτο ζευγάρι βολών που εκτέλεσε 3-3 για τον Δημήτρη Μπουλαξή, 17. Αστοχή στην πρώτη βολή. 17 παραμένει με 1-30 για το τέλος. Αντιδρίζει ο Σιόκας, θα φάει το κόψιμο της τάπα από τον Ηλιάδη και η fast break συνεχίζει ξανά. Βιάζονται όμως και εδώ θα γίνει και ένα σημείο αφρία από το φάουλ. Αλλιάμε εδώ από τον Μακαράκη. Τρίποντο για τους Skippers, είναι άστοχο. Θα πάμε όμως το επιθετικό rebound. Φεράρι, 13-7 και ο Μαχαράκης θα κατεβάσει την μπάλα. Το συν 6 είναι η μεγαλύτερη διαφορά για τους Skippers. Λίγο έλειψε να γίνει ξανά το λάθος για τους fast break. Μαχαράκης θα κατεβάσει την μπάλα. Θα σουτάρει, θα στοχίσει. Όμορφο καλάθι, 13-9. Έχουν τις τελευταίες επίθεσεις στα χέρια τους. Σταματόπουλος κρατάει, θα κάνει το τρίποντο, άστοχο. 13-9 ανοίξει της πρώτης περίοδου. Skippers fast break, ωραίο παιχνίδι. Σας αφήνουμε για λίγο και θα επιστρέψουμε για την περιγραφή και πιστεύω καλή. Σταματόπουλος όμως θα κάνει το λίγο έλειψη να κάνει το λάθος. Καλή άμυνα από τον Τζόρτζι. Ο
επίθεση. Θα στοχίσει ο Τσικλητή. Θα πάρει το rebound ο Ματαράκη. Και θα κερδίσει το φάουλ. Εκεί και πρώτη άμυνα για τους fast break. Για να μπορούν να σκοράρουμε. Ένα θεματάκι επιθετικά. Λίγο έλειψε εδώ να γίνει το λάθος. Τζόρτζι. High low για τους fast break. Θα στοχίσουν όμως. Και οι escapers θα κερδίσουν το φάουλ με τον Σταματόπουλο. Από ένα λεπτό παιχνιδιού σχεδόν δεν έχει αλλάξει το σκορ στη δεύτερη περίοδο. Οι Escapers το πολύ σταματόπουλο είναι στην επίθεση. Ο Σταματόπουλο θα αλλάξει την μπάλα και τον Τσικλητή. Ρίχνω το εύστοχο από τον Μπομπότη. 16-9. Ωραία επίθεση αυτή από τους Escapers, 16-9, μεγαλύτερη διαφορά. Τζόρτζι στο τρίποντο, άστοχο, Μπομπότη στο rebound. Και οι Escapers ηρεμούν κάπως το ρυθμό της αναμέτρησης. Μπομπότη στο τρίποντο. Καλή άμυνα εδώ από τον Τζόρτζι, θα βγει η άμυνα. Σουτ άστοχο. Από τον Ανατολίτη και ο Ματαράκης κατεβάζει την μπάλα για τους fast break. Οι οποίοι ωραία. Εδώ θα έχει μια ωραία επίθεση και ο Αρβανιτέλης θα πετύχει το καλάθι 16-11. Θα να γίνει λίγο πιο γρήγορο το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει καλάθι, λένε οι διαιτητές, κάτω το φάουλ. Διαμαρτυρήθηκε πολύ κόσμια ο Παπαδόπουλος. Συνεχίζουμε στο παιχνίδι για τους fast break. Μπήκε ο Νιωτάκης πάλι. Ωραία. Φύγησα από τους skaters. Ο Καράκης ανεβάζει την μπάλα. Τρίποντα από τον Τζόρτζι, άστοχο. Επιθετικό rebound όμως από τον Αρβανιτέλη και θα γίνει το 16-13. 4-0 σερί για τους fast break που μειώνουν στους 3 πόντους. Ωραία. Ξανά fast break βγάζουμε την άμυνα και έχουν την ευκαιρία είτε να πλησιάσουν στον ένα πόντο είτε να εσωφαρίσουν το παιχνίδι. Πάρει το φάουλ. Από τον Τσικλητσί. Και έχουμε το, νομίζω, το πρώτο time out της αναμέτρησης. 16-13. Θα είμαστε κοντά σας σε περίπου 1-2 λεπτά. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας. Εκκρεμούν οι δύο βολές του Ματαράκη. Έφτασα στην πρώτη βολή, 16-14. Μεγαλώνει το σερί των fast break. Άστοχο στο Ματαράκη, στην δεύτερη βολή. Rebound από τον Μπομπότη και μπάλα στον Σιόπκα. Σιόπκα με την μπάλα. Σκέιπερς, Μανούρης, θα γυρίσει, θα στοχίσει. Επιθετικό rebound από τον Μπομπότη. Και θα πάρει και την προσπάθεια. Αστοχος όμως. Rebound από τον Τζόρτζι. Και η fast break είναι στην επίθεση. Ματαράκης, Τζόρτζις. Κάνει την ωραία τραβέρσα που λέγαμε παλιά στο
κάνουν ένα 7-0 σερί και επαναφέρουν το μάτς στην ισοπαλία. 16-16. Μανούρης, ο Πότης θα το πάρει το τρίποντο, θα εκτοχίσει ξανά. Απάντηση από τους Escapers, 19-16. Ωραίο παιχνίδι, με αρκετές διακυμάνσεις όπως βλέπουμε. Και η fast break με τον Μιωτάκη στην επίθεση. Τζόρτζης κρατάει την μπάλα. Αρβανιτέλης με συγχωρείτε. Άστοχος εδώ ο Τζόρτζης. Παίρνουν μια μίνι ανάσα οι Escapers, οι οποίοι με τον Ποπότη βρίσκονται στην επίθεση. Μανούρης θα περάσει, θα στοχίσει όμως. Fast break πήρα το rebound. Αλλά Σιώκας θα διεισδύσει, θα στοχίσει. Rebound από τους fast break για χειρός Μιωτάκη. Παπαχρήστος τώρα στην κορυφή. Θα πάρει το shoot. Θα αλλοιωθεί νομίζω η προσπάθειά του από τον Σιώκας. Ήταν airball τελικά. Παραμένει το 19-16 και αλλαγές για τους fast break. Επιστρέφουν οι πολύ πυρμπουλάξεις και οι Ιλιάδης και οι Escapers στην επίθεση. Μανούρης, ο Πότης, γυρίζουν πάλι οι Escapers. Καλή άμυνα θεωρητικά από τον Μιωτάκη, όμως ο Τσικλητσής θα κερδίσει το φάουλ και θα επιχειρήσει να διευρύνει τη διαφορά για την ομάδα του. Εύκολο στην πρώτη βολή, 20-16. Γενικότερα είναι εύστοχες και οι δύο ομάδες από την γραμμή της φιλανθρωπίας. 21-16. Νέα αυτή τη φορά μίνι σερί των Escapers 5-0. Μιωτάκης τώρα. Τζόρτζης, Ηλιάδης. Ο Τζόρτζης θα πάρει το τρίποντο και θα εστοχίσει ο Τζόρτζης. 21-19. Σημαντικό τρίποντο αυτό για το shot break. Στόχας, ψάχνει την παίκτη, δεν βρίσκει. Αλλάζουν συνέχεια παίκτες. Στο μαρκαρισμά του, Στόχας κρατάει την μπάλα. Σουτάρει, ο μεγάλος σουτ. Πολύ δύσκολο σουτ, 23-19. Πολύ δύσκολο σουτ, αλλά ο Στόχας είναι το ηγέτη. Escapers, Κουλαξής θα δώσει ωραία πάσα, θα στοχίσει ο Αρβανιτέλης και οι Escapers με τον Σιώκα τρέχουν στον εστιασμό. Ελεύθερο τρίποδο, έχω το κάνει όμως ο Τσικλητσής. Θα το επιχειρήσει τελικά, αστοχή. Σιώκας όμως θα πάρει το rebound, το επιθετικό. Σιώκας θα σουτάρει από μέσα από όσους θα αστοχίσει, Τζόρτζης το rebound. Και νομίζω εδώ ο Μιωτάκης θα ηρεμήσει λίγο το tempo για τον fast break. Λιάδης, Τζόρτζης, από εκεί που εστόχισε και πλήρωσε το κάνει και τώρα. 23-22. Μεγάλη βοήθεια από τον πάγκο από τον Τζόρτζη για τους fast break. Ωραία και η πάσα από τον Λιάδη. 23-22 με 2-17 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Επόμενη επίθεση, θα εστοχίσει όμως. Πολύ καλός παίχτης, 25-22. Αυτός θα πάει τα δύσκολα σουτ για τους Escapers. Fast break παραμένουν κοντά στο σκορ. Και βλέπουμε ένα ντέρμπι, θέλουμε να πούμε. Μιωτάκη, σταματάει. Αστοχή όμως. Δεν ήταν κακή
η επιλογή του έπαιξε under η άμυνα. Καλά έκανε και πήρε το shoot. Και τώρα οι escapers έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν το προβάδισμά του. Πάλι με την μπάλα. Ασποχίσει την μπάλα του Γιωτάκης. Γιωτάκης νομίζω από τους escapers πρέπει να πάρει λίγες περισσότερες επιθέσεις. Καθώς και ο Σιόπρας φαίνεται σαν να έχει κουραστεί λίγο. Γιωτάκης με την μπάλα. Αρμανι θέλει, Τζόρτζης πάλι το τρίποντο. Βρίσκει φορά η μπάλα, δεν κάνει το χατήρι. Μανούρη στο rebound. Σιόπρας θέλει να τρέξει, να ανεβάσει το tempo. Έκανε το λεγόμενο Euro Step, όμως η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Ένα λεπτό για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Παραμένει το 25-22. Λαξής για 3. Αστοχή. Γιωτάκης, δύσκολη προσπάθεια, θα αστοχίσει. Σιόκρα στο rebound. Και έρχεται μια μίνιμουμ μούρα από τους συμπαίκτες του. Time out που ζήτησαν οι fast break. Στο 5-22 με 32 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Γυρίσαμε πίσω, οι fast break είναι στην επίθεση. Με τον Ματαράκη. Το buzzer beater, αστοχή. Και τελικά θα έρθει το πρωτελήφωνο, 25-22 για τους escapers. Θα κάνουμε και εμείς για τη σειρά μας ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα και θα είμαστε κοντά σε αυτή την περιοχή του δευτερήμου χρόνου. Επιστρέψαμε στο κλειστό του επικερμίου για την περιγραφή του δευτερήμου χρόνου ανάμεσα στους escapers και τους fast break. Οι escapers έχουν την πρώτη επίθεση του δευτέρου ημιχρόνου. Σταματόπουλος τον Μανούρη, ο οποίος θα παίξει το δεν θα καταφέρει να το καταλάβει. Το φυλάξει, θα πάρει το αμυντικό rebound. Μα φυλάξει, το βρήκε στο Λιλιάδη. Ματαράκης. Ο Αρβανιτέλης θα κάνει το 24-24 με ένα ωραίο σουτ από περίπου 5 μέτρα. Σιόπρας τώρα με την μπάλα. Σιόπρας είναι ένας αθλητής με πολύ ένας εναντίον ενός παιχνίδι. Την έκτη προσωπική τη φάση, 27-24. Δυναμικά ξεκινήσαμε στο δεύτερο μήχρονο. Το τρίποντο από τον Σταματόπουλο, άστοχο. Rebound από τον Λιλιάδη. Και ο Ματαράκης κατεβάει την μπάλα για τους fast break. Ματαράκης για 3, εύστοχος. 27-27. 27 τώρα με σκέφτες. Σε 7-27 το σκορ. Παρακολουθούμε άλλο ένα τέρμι εδώ στο κλειστό του Πικερμίου. Σιόπκας παίξει τον φιλό. Τζόρτζης θα του κάνει το φάουλ. Δεν έχουμε βρει ακόμα τίτο το fast break για τον Σιόπκα. Στην επίθεση, αστοχούμε. Μιλάξεις με το rebound. Οι fast break, αν αστοχίσουν εδώ, θα πάρουν το προβάδισμα μετά από το
3-4 στο πρώτο δεκάλεπτο. Λιάδης με τον Μανούρη, θα παίξει με πλάτη, γυρίζει. Φτάσνει πάσα, Πουλαξής για 2. Άστοχος. Λοιπόν από τον Δεπάσκια. Τον Μαρκάρι, τώρα πήγε ο Σταματοφάκ. Ο Κοταράκη με σχολείτε, Σταματόπουλος. Τελειώνει η επίδεση, Σταματόπουλος. Θα στοχίσει, ριμπάουντ από τον Μανούρη που θα πετύχει το καλάθι. 29-27. Τζόρτζης αμέσως για 3, άστοχος. Θα έχει κουραστεί λίγο ο Τζόρτζης. Τώρα κατεβάζει την μπάλα. Ωραία άμυνα Μακαράκη στο Σιώκα, το πιέζει. Μανούρης χάνει την μπάλα. Ωραία άμυνα από τους fast break. Πάρει τον αντιπαλό του. Και εύκολος. Ωραίο διάβασμα. Πώς θα τον Ανατολίτη ο Σταματάκης. Ο Μακαράκης με σχολείτε. Και 29-29. Κυρία να περάσουν μπροστά. Ιλιάδης. Λίγο να κάνει το λάθος ο Ιλιάδης. Αρβανιτέλης. Γυρίζει. Αστοχή. Μανούρης στο rebound. Σιώκας τώρα κατεβάζει την μπάλα γρήγορα. Παίξει συχνά το Μανούρη. Όχι. Θα την πάρει μόνος στην προσπάθεια. Αστοχή. Αρβανιτέλης στο rebound και Ματαράκης θα κατεβάσει την μπάλα. Άσφερες εδώ και 2 λεπτά περίπου οι ομάδες. Λιάδης. Ματαράκης για 3. Η μπάλα δεν θα κάνει το χατήρι. Παραμένει το 29-29 και 5 λεπτά για την λήξη της περίοδου. Ανατολίτη, πετύχει το καλάθι. 31-29. Οι Escapers, έστω και ασμένοντας, κρατούν το προβάδισμα. Για να δούμε τώρα ποια θα είναι η απάντηση στον fast break. Βιαστική νομίζω από τον Τζόρτζη. Και οι Escapers τώρα έχουν ευκαιρία για αφνιδιασμό. Σταματόπουλος. Δυσκολεύει τον εαυτό του. Εκεί ο Μανούρης θα πάρει το επιθετικό rebound. Ωραίο ανάποδο. Λεϊά με φάλσο. 33-29 και η fast break θα πάρουν το time out για να ερεμήσουμε. 4 λεπτά που μένουν για τη λήξη της τρίτης περίοδου. 33-29 υπέρ των Escapers. Συνεχίζουμε στο παιχνίδι μας. Fast break πήραν ένα time out. Πας και σταματήσουμε κάπως το ρυθμό των Escapers. Ηλιάδης γυρίζει. Κερδίζει το foul. Ωραία προσπάθεια. Μπορούσε να αποκτήσει και τον πολύ φάλο Ιλιάδη. 2 βολές. Πήρε ο Δεπάσκιας και οι Escapers είναι στην επίδεση. Στάκας, ο Ανατολίτης, Σταματόπουλος, στην περιφέρεια όλα αυτά γίνονται. Δύσκολη προσπάθεια εδώ από τον Δεπάσκια, άστοχος και ο Τζόρτζης. Ηλιάδης πάλι με το
οποίος θα εκτελέσει σε πρώτο χρόνο. Αστοχή, fast break, είναι στην επίθεση. Ταράκι στο lay-up, εύστοχο, 93-92. Τέρμπι καλά κρατεί εδώ στο πλούσιο του Πικερμίου. Τάκια στο για τους escapers. Πολύ ωραία που θα παρακολουθούμε. Πολλές οι αυξομοιώσεις στο σκορ. Ανατολίτης, άστοχος. Ριμπάουτ από τον Μιωτάκη, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Μιωτάκη θα κάνει την ατομική ενέργεια και θα δώσει μετά από πάρα πολύ ώρα, μετά από το πρώτο δεκάλεπτο το προβάδισμα στο fast break για το 3-34. Που τελικά είχε αξία το time out των fast break. 33-29 έγινε με ένα σερί 5-0, 33-34. Ανατολίτης, Σταματόπουλος, άστοχοι escapers και ο Νιωτάκης. Ηρεμεί το παιχνίδι για τους fast break, οι οποίοι είναι μπροστά στο σκορ και θα επιδιώξουν να διευρύνουν το προβάδισμά τους. Λιάδης γυρίζει δεξικού. Δεν του κάνει ξανά το χατήρι. Θα κερδίσει όμως εκ νέου ένα νέο ζευγάρι βολών. Από το Πάιπος περίπου, αστοχή, τάγκα στο rebound. Λάθος, ο Τζόρτζεκ την μπάλα, δίνει την μπάλα στον Αρφανιτέλη. Συγκρατήσει αυτός, τη συγκρατεί και δεν θέλει το καλάθι. 33-37 για τους fast break. Για πρώτη φορά έχουμε μια διαφορά της τάξης των 4 πόντων. Την μπάλα στον Σταματόπουλο. Στο φάλο στο Μετόπουλο από τον Μιωτάκη. Ωραία στιγμή το fair play ανάμεσα σε Μιωτάκη και στο Μετόπουλο. Το μείον 4 για την ομάδα του. Εκεί στη δεύτερη. Παραμένει το συν 4 για τους fast break, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν με μια καλή διαφορά το 3ο δεκάλεπτο. Γιωτάκη. Δεν ξέρω που πήγε εκεί. Γιωτάκης ξανά, σουτάρει, αστοχή. Καλό φάουλ εδώ από τους fast break, αυτός δεν έχουν ακόμα δικαίωμα για βολές, οι escapers. Τρία ομαδικά φάουλ από τους fast break. Λογικά θα χρησιμοποιήσουν και το επόμενο φάουλ ή όχι. Όχι, οι escapers βλαβαίνουν να σουτάρουν για τρίποντο. Όμως ο Σταματόπουλος θα αστοχίσει. 33-37
μετά από 30 λεπτά θα σπρέει εκείνη από το βασικό. Θα είμαστε κοντά σας ξανά για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Καλησπέρα ξανά, είμαστε πάλι κοντά σας από το κλειστό του πιτσιρίου για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο ανάμεσα στους fast break και τους escapers. Πουλάξεις τώρα. Ψάχνει τον Αρβανιτέλη που ζημισμάς με τον Σιώφκα. Θα παίξει η Αρβανιτέλη. Παίξει καλή άμεσα όμως από τον Σιώφκα και οι escapers που σου επιδιαζούν με τον Μπομπότη. Δεν βγήκε ο πρωτεύοντας ευνηδιασμός. Θα γίνει το τρίποντο από τον Τσικλιτσί και 36-37. Πολύ σημαντικό τρίποντο ψυχολογικά περισσότερο για τους escapers. Τσικλιτσίς λοιπόν έκανε το 36-37 και για να δούμε την απάντηση των fast break. Αρβανιτέλη θα πετύχει το καλάθι έστω και με περιπέτεια, 36-39. Βρίσκουν πάλι οι escapers στον εφηδιασμό. Σιώκας τώρα με την μπάλα, ο Τάγκας. Τσικλιτσής, δεν έκανε αυτό το τρίποντο. Τάγκας, σουτ 2 πόντων, άστοχο. Και το λιμπάου, βλέπετε καλά, είναι από τον Μιωτάκη. Fast break νομίζω τώρα. Ωραία πάσα εδώ για τον Αρβανιτέλη. Συν 5, μεγαλύτερη διαφορά είναι για τους τυπικά φιλοξενούμενους σήμερα. Σιώφκας παίρνει το screen, περνάει τον προσωπικό του αντίπαλο και ρίχνει το φάουλ, δύο βολές. Το φάουλ όμως έγινε από τον Παπαχρήστο. Κάπως έτσι τρία στο φάουλ ήταν, επειδή ήταν ο Σιώφκας. Με τους δύο βολές από τον Σιώφκα. Μιωτάκης, κατεβάζει Παπαχρήστος. Λύθηκε τώρα. Κερδίζουμε πάνω από τον Σιώφκα. Νομίζω ήταν το καλύτερο δυνατό σενάριο αυτό. Έτσι όπως είχε κλειστεί. Λαξής, Παπαχρήστος. Τελειώνει, Αρβανιτέλη στο σουτ, αστοχή, Σιώφκα στο rebound. Ποιος θέλει να τρέξει στο συνδυασμό, Μανούρης, αστοχή στο Λεϊά. Πέντε από την rebound. Κλειτσής, δεν κάνει το τρίπλο, κάνει το λεγόμενο floater, αστοχή για αυτός. Λάθος όμως εδώ, λάθος υπολογισμός της μπάλας από τον Κικίλια. Αλλαγή, θα μπει ο Ιλιάδης και στην Κικίλια. Στα και 14 για το τέλος του αγώνα. Πας break είναι μπροστά με τους πόντους όμως. Όλα μπορούν να αλλάξουν. Ωραία εκτέλεση, πολύ όμως εκτέλεση, 40-41. Πολύ όμορφη η εκτέλεση. Αλλάξει εδώ τον Έντον Τάγκα και δείτε το φάουλ. Δέρμπι σήμερα στο κλειστό του Πικερμίου και το προηγούμενο παιχνίδι αλλά και αυτό. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει ξεχωρίσει, εδώ γίνεται το λάθος.
από τον Ματαράκη. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι σοβαρό ο Τάκας, καθώς σε μια άσχημη πτώση. Όλοι έχουν πέσει πάνω στον παίκτη. Άνθρωπος εδώ στην πρώτη βολή, ο Ανατολίτης. Ο Τάκας πήγε λίγο στον πάγκο, καθώς ήταν κάπως ζαλισμένος από την πτώση του. Ανατολίτης, αστοχή και στη δεύτερη βολή. Ματαράκη το rebound, Κουλαξής. Ευκαιρία εδώ η fast break που δεν δέχουν για το καλάθι. Λιάδης από τη θέση του. Πώς εκεί. Σε θέση offside ο Σκόκας και θα δώσει το προβάδισμα στους escapers 42-41. Για σχεδόν κοιμόμενη άμυνα των σίγουρα τώρα θα παίξει ρόλο και η κούραση στις δύο ομάδες. Εδώ θα κερδίσει το φάουλ. Συνεχίζουμε, ο Κουλαξής εκτόχει στην πρώτη γωνία, θα πάρει στο παιχνίδι και τώρα έδωσε εκ νέου το βάζιμα του fast break 42-43 και ο Σιωπιάς κατεβάζει την μπάλα. Μπομπότης, airball, νομίζω ότι ήταν κάπως διαστική αυτή η επιλογή. Και Ματαράκης τώρα κατεβάζει την μπάλα για τον Αστρέι. Για τους ψάχνουν το ποστάρισμα του Αρβανιτέλη. Εκείνος θα την πάρει την μπάλα, θα γυρίσει. Θα πετύχει το καλάθι. Ωραίο διάβασμα από Λιάδη και Αρβανιτέλη. 42-45. Ανάσα για τους Αστρέι. Οι escapers νομίζω βιάζονται και θα αστοχίσουν ξανά. Ματαράκης τρέχει. Ματαράκης ένα δύο νόλο. Να στοχεί στο lay-up. Μανούρη στο rebound. Το ίδιο παίξει κατεβάζει και την μπάλα. Σιώκας. Ματαράκης εδώ θα κάνει το foul. Νομίζω ότι είναι και ένα σωστό foul καθώς Μανούρης είχε βάλει ορθά το σώμα του. Time out για τους escapers, 42-45 το σκορ, με 5 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας, 42-45 υπέρ του fast break και Σιώπκας έχει την μπάλα. Δυσδύ, στοχή, καλή ήταν η αμυνά από τον Ματαράκη, Τάγκας. Ο Πότης ψάχνει τον Μανούρη, θα πάει εκεί την μπάλα. Fast break έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν διαφορά, την υπέρνη διαφορά. Θέλω να αποστάνω τον Τζόρτζη που παίρνει την μπάλα. Νομίζω βιάστηκε λίγο ο Τζόρτζης να εκτελέσει. Σιώκας, να δώσει έναν φρενίδι ρυθμό στο παιχνίδι. Καλή
κάνει εδώ από τον Λιωτάκη. Τάγκας για δύο. Αστοχή. Λιωτάκης. Με μεγάλη προσπάθεια θα πάρει το rebound. Θα κερδίσει και το foul. Διπλό το όφελος εδώ για τους fast break. Και από το επόμενο foul των escapers, οι fast break θα έχουν το δικαίωμα να εκτελέσουν και βολές. Πανιτέλης, Ματαράκης για τρεις, αστοχή. Βιαστικό νομίζω, βιαστική επιλογή. Γιώκας. Στόχος για τον Μποβότη, αστοχή, Ματαράκης στο rebound. Αρβανιτέλης, Ματαράκης. Παραλίγο να κάνει το λάθος ο Ματαράκης. Όμως η κατοχή θα παραμείνει στο fast break. Ηλιάδης, Λιωτάκης. Θα γυρίσει, θα σουτάρει, θα στοχίσει. Ηλιάδης. Πολύ φιλόρο σε αυτή η πάσα του Ματαράκη. Τροκάς δύσκολο σουτ, εύκολο. Πολύ ωραία εκτέλεση. Απέναντι στην καλή άμυνα του Ηλιάδη, 44-45. Fast break τώρα χρειάζεται ένα καλάθι για να ανεβούν κάπως ψυχολογικά. Αρβανιτέλης, Ποστάρη. Θα κερδίσει το φάουλ και βολές. Αυτό είπαμε και πριν λίγο. Το πλεονέκτημα αυτή την ώρα στο fast break είναι ότι με κάθε φάουλ των escapers θα πηγαίνουν στη γραμμή των βολών. Με τον Σιόπκα, σας το είπαμε ότι αυτός θα πάρει τα κρίσιμα σουτ, τις κρίσιμες επιθέσεις. Για να δούμε τώρα την απάντηση στο fast break. Κακή ήταν η πάσα από τον Μπορτή, κλέψιμο από τον Μπορτή και Σιόπκα τώρα. Εντάγκας λέει το σύστημα, Μανούρη στην κορυφή. Ο Μπότης, δύσκολο σουτ, άστοχο, rebound από τον Ηλιάδη. 1-20 για το τέλος, 46-45. Ψυχοκραλτικό και αυτό το παιχνίδι. Βήματα από τον Ματαράκη. Εδώ νομίζω εκβίασε την προσπάθεια. Νομίζω είχε και άλλες επιλογές. Και νομίζω ότι με ένα καλάθι εδώ οι escapers θα πάρουν βαθιά ανάσα. Σιόπκας, αστοχή, ριμπάλα από τον Μανούρη. Πολύ σημαντικό καλάθι από τον Δεπάσκα. Το πρώτο του καλάθι ήταν στο παιχνίδι, όμως νομίζω ότι ήταν και το πιο σημαντικό για την ομάδα του. Time out εδώ για τους fast break, 48-45 με 47 δεύτερα για το τέλος του παιχνιδιού. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 47,8 του παιχνιδιού. Fast break είναι στην επαναφορά. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή τους. Τζόρτζης για τρεις. Αστοχή, ριπάουντ από τον Ηλιάδη. Ο Πανιτέλης επίσης για τρεις. 48-48 με
34 δευτερόλεπτα για τη λήξη του παιχνιδιού. Μεγάλο τρίποντο από τον Αρμπανιτέλη. Για να δούμε τώρα οι Escapers τι θα κάνουνε. Φυσικά ο Σκόπας Σιόπιας θα πάρει την επίθεση. Off balance shoot, άστοχο. Θα πάρει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Δύσκολη ενέργεια. Δεύτερο κρίσιμο καλάθι. Αφήνει μερικούς ξερούς θα λέγαμε τους fast break, οι οποίοι καλούν εκ νέου time out για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Μείνετε κοντά μας, επιστρέφουμε εντός ολίγου. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 10,8 της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Νιωτάκης στην επαναφορά. Μιλιάδης θα πάρει την μπάλα. Νιωτάκης θα κάνει τη διείσδυση. Escapers. Μείνετε κοντά μας για τα 7 τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 7 δευτερόλεπτα. Σωστό φάουλ από τον Πολύπυρο Ηλιάδη. 4 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Έχουν άλλο ένα φάουλ να δώσουν οι fast break. Για να δούμε τι έχουν σκαρφιστεί, τι έχουν σχεδιάσει οι Escapers. Στην επαναφορά είναι ο Τσικλιτσής. Σιόπιας λέει να πάρει την μπάλα. Δυνάει, Εφάσιας. Κι άλλο φάουλ από τον Βουλαξή αυτή τη φορά. Σωστά χρησιμοποίησαν τα φάουλ fast break. Και για να δούμε τώρα σε 2,9 για την ακρίβεια τι μπορούν να κάνουν οι Escapers. Μπορούν να βγάλουν ένα καλό σουτ. Νομίζω γνωρίζουμε και ποιος θα το πάρει. Σιόπιας. Με μία ελεύθερη βολή να δώσει και την νίκη στην ομάδα του. Για να δούμε αν ο Σιόπιας θα δώσει την χαριστική βολή στους fast break ή αν θέλετε να δώσει την παρθενική νίκη των Escapers του φετινή σεζόν. Όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, οι Escapers έκλεψαν τη νίκη. Δεύτερη βολή για τον Σιόπιας, για να δούμε τι θα επιλέξει. Να τον στοχίσει ή να στοχίσει, όμως θα στοχίσει. 52-50. Και έχουμε ένα time out για τους fast play. Και στόχο να σχεδιάσουμε κάτι μέσα σε 3 δέκατα για να δούμε. Σε λίγο κοντά σας. 3 δέκατα απομένουν για τους fast break. Για να δούμε τι μπορούν να σκαρφιστούν. Πάλι για το αλλεγού. Δεν γίνεται κάτι. Οι Escapers παίρνουν την νίκη με 52-50 επί των fast break. Πολύ όμορφο παιχνίδι στο κλειστό του Πικερμίου. Μπράβο και στις δύο ομάδες. Αυτά από εμάς, 52-50 για τους Escapers. Να είστε καλά και να παρακολουθείτε πάντα μπάσκετ.